και τον Ολυμπιακό Βόλου. Καλαμάτα και Ολυμπιακός Βόλου λοιπόν αντίπαλοι σήμερα στο σημερινό παιχνίδι. Η Καλαμάτα, η οποία βρίσκεται στη 10η θέση έχοντας 38 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου είναι στην 16η θέση έχοντας 28 βαθμούς. Και βέβαια ο κίνδυνος του υποβιβασμού είναι πολύ μεγάλος για την ομάδα του Βόλου. Και οι δύο ομάδες θέλουν φυσικά την νίκη, η Καλαμάτα για να μπορέσει να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία, ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου καίγεται στην κυριολεξία για να μπορέσει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα και βέβαια η νίκη για να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία. Να περάσουμε όμως στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η γηπεδούχος ομάδα της Καλαμάτας αγωνίζεται με τερματοφύλακα τον Κοψαχίλη. Δέδες, Ρακιτζής, Μαυρέας, Βασιλόπουλος, Παπαϊωάννου, Ζάκας, Μάλαμας, Δημόπουλος, Λιμπερόπουλος και Αντεμάρ, η 11 για τον Τράγκαν Κοκότοβιτς. Ο Ολυμπιακός Βόλου αγωνίζεται με τερματοφύλακα τον Αστρά, Κοτούλας, Κουντούρης, Νικοβιώτης, Βασιλάκος, Βαϊνάς, Κρίστοβιτς, Κοστούλας, Κόφας, Καραμίχαλος και Γκουγκούλιας, ο νεαρός αυτός ποδοσφαιριστής, συμπληρώνουν τους 11 για τον κύριο Παπά. Για την ομάδα της Καλαμάτας στον πάγκο βρίσκεται ο Σπάλας, ο Παπαδόπουλος, ο Χιονάς, ο Τσανίδης και ο Σακελαρόπουλος. Ενώ για την ομάδα του Βόλου, Ζήσης, Κάτσεμπα, Καλόγυρος και Μαρασίδη συμπληρώνουν τους 15 ποδοσφαιριστές. Διετής σημερινής συνάντησης είναι ο κύριος Γερόλυμος με επόπτες τον Αστούλη και Παπανδρέου, όλοι του συνδέσμου Πειραιός. Η ομάδα της Καλαμάτας μετά από τη σέντρα και με τον ΔΕΔΕ λίγο κάτω από την στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ρακιτζή. Στη γνώριμη θέση του σήμερα, στη θέση του αριστερού back half. Ρακιτζής πάντα με την μπάλα στα πόδια. Η παλιά προς τον Αντεμάρ. Θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση. Γεια σου, πρόεδρε. Η μπαλιά, το άσχημο κοντρόλ, η μπάλα πλάγια για την Καλαμάτα. Ρακιτζής με τα χέρια. Και πάλι Ρακιτζής. Το φάουλ. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή εκτελέστηκε γρήγορα. Ζάκας. Στον Μάλαμα. Δημόπουλος. Δέδες. Η μπαλιά προς τον Ζάκα. Βγαίνει γρήγορα ο Γκουγκούλιας, παραχωρεί πλάγιο. Δέδες έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Με τα χέρια στο Λιμπερόπουλο. Αυτό στον Ζάκα. Η σέντρα, η κόντρα. Προσπαθεί ο Βασιλάκος να απομακρύνει. Μπάλα στο Δημόπουλο. Το σουτ και 1-0. 1-0 για την ομάδα της Καλαμάτας από τον Δημόπουλο. Η σέντρα δεν έδιωξαν καλά ούτε ο Βασιλάκος εκεί, ούτε ο Νικοβιώτης. Η μπάλα πέρασε πίσω στον Δημόπουλο, αφύλακτος αυτός με διαγώνιο σουτ. Θα παραβιάσει την εστία του Αστρά, κάνοντας έτσι στο πρώτο κιόλας λεπτό το Καλαμάτα Ολυμπιακός Βόλου 1-0. Έγινε σέντρα από τους παίκτες του Βόλου. Κρίστοβιτς. Πάντα ο Κρίστοβιτς. Θα μείνει όρθιος. Προσπαθεί από τα πλάγια. Τελικά έχουμε το φάουλ που κέρδισε ο Κρίστοβιτς. Λίγο πλάγια από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Πολλοί κόσμος στην περιοχή του Κοψαχίλη. Εκτελείται, είναι καλοτραβηγμένο. Απομακρύνει προς στιγμή ο Λιμπερόπουλος, οι κόντρες. Το σούτ από... μεγάλη απόκρουση από τον Κοψαχίλη, διπλή απόκρουση. Εφόσον ο Καραμίχαλος δεν θα καταφέρει την πρώτη φορά να πλασάρει τον τερματοφύλακα Κοψαχίλη, θα αποκρούσει, θα αποσοφήσει το κίνδυνο. Εκτελείται το φαουλ. Απομακρύνει ο Μαυρέας με το κεφάλι. Ο Παπαϊωάννου προσπαθεί να απομακρύνει πιο μακριά. Η μπάλα θα φτάσει όμως και πάλι στους παίκτες του Βόλου. Η μπαλιά του Γκουγκούλια, πολύ όμορφη μπαλιά. Κοτούλας, η σέντρα του Κοτούλα. Το σούτ από τον Κρίστοβιτς. Προηγουμένως ο κύριος Γερόλυμος έχει σημειώσει πέναλτι. Εκτελεί ο Βασιλάκος και ισοφαρίζει στο 5ο λεπτό. Καλαμάτα Ολυμπιακός Βόλου 1-1. Να εκτελέσει το φαουλ που κέρδισε ο Κρίστοβιτς στην προηγούμενη φάση.
Εκτελεί ο Βασιλάκος. Μαυρέας απομακρύνει με το κεφάλι. Η μπάλα θα καταλήξει στον Κόφα. Προς τον Καραμίχαλο η σέντρα. Προσπάθησε τελευταία στιγμή, προσπάθησε εκεί ο Κοστούλας. Τελικά ήταν ο Κρίστοβιτς, τελευταία στιγμή το κόρνερ από τον Ρακιτζή. Εκτός του Ολυμπιακού Βόλου, Γκουγκούλιας. Το λάθος Δημόπουλος στον Παπαϊωάννου. Η παλιά προς τον Δέδε. Το σουτ, το διαγώνιο σουτ από τον Δέδε. Καλή στιγμή για την ομάδα της Καλαμάτας. Μισό μέτρο από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Αστρά. Θα περάσει η μπάλα στην μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Δημόπουλος έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Τρεις παίκτες το τείχος. Το σούτ η μπάλα θα αποκρουστεί από το τείχος. Το σούτ από τον Λιμπερόπουλο. Ο Νικοβιώτης θα βρει το χέρι του Νικοβιώτης. Το σούτ του Λιμπερόπουλου. Πέναλτι φωνάζουν οι φύλαθλοι εδώ της Καλαμάτας. Μερικές διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Καλαμάτας. Και βέβαια θα πρέπει να έχουν δίκιο, εφόσον το σούτ του Λιμπερόπουλου. Ο Νικοβιώτης, ο οποίος δεν πρέπει να ήταν αλκοολικό. Η σέντρα με το αριστερό. Η απομάκρυση με το κεφάλι. Παλιά από τον Βασιλόπουλο. Βασιλάκος διώχνει, Δημόπουλος κερδίζει. Η σέντρα από τον Λιμπερόπουλο. Βασιλάκος επεμβαίνει έγκαιρα εκεί, παραχωρεί το κόρνερ. Συμπληρώσαμε 20 λεπτά αγώνα εδώ στο Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας. Καλαμάτα και Ολυμπιακός Βόλου ισόπαλοι με σκορ 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα της Καλαμάτας με τον Δημόπουλο για να ισοφαρίσει με πέναλτι που εκτέλεσε ο Βασιλάκος. Παπαϊωάννου. Η μπαλιά προς τη θέση του σεντερφόρ. Δυνατή η μπάλα στον Αστρά. Μάλα μας έκοψε. Λιμπερόπουλος. Παπαϊωάννου. Ζάκας. Απόφυγε τον Γκουγκούλια. Βασιλάκος στη θέση του Λίμπερο. Εκτέλεσε. Καραμίχαλος έκανε την τρίπλα. Θα βγάλει τώρα και τη σέντρα. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Ρακιτζής. Διώχνει με το κεφάλι πιο μακριά ο Μάρτο. Λάθος. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου που θα βγουν τώρα με τον Νικοβιώτη. Παλιά που γίνεται. Έκοψε ο Παπαϊωάννου. Κοστούλας. Θα παίξει το 1-2 μαζί με τον Καραμίχαλο. Κοστούλας, η παλιά του τελευταία στιγμή. Ο Βασιλόπουλος θα κόψει με το κεφάλι. Η απομάκρυνση της μπάλας και ο Ζάκας θα βγει τώρα για την ομάδα της Καλαμάτας στην αντεπίθεση. Ζάκας προς τον Δημόπουλο. Θα κοπεί ο τελευταίος. Θα αποφύγει εκεί τον Μάλαμα. Γκουντούρης. Παλιά προς τον Βαϊνά. Ζάκας τώρα. Στον Δέδε. Απόφυγε ο Δέδες. Κάνει μία-δύο τρίπλες. Μπαίνει μόνος του. Θα αποκρούσει. Επιχειρεί το σουτ. Αποκρούει ο Αστράς. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία. Το κόρνερ από τον Ζάκα. Και έχουμε πέναλτι. Η σέντρα από το κόρνερ. Καλόγερος ή Γκουγκουλιάς. Κάποιος παίκτης εκεί του Ολυμπιακού Βόλου θα αποκρούσει με το χέρι. Θα βρει η μπάλα. Παρίσι με πέναλτι που είχε εκτελέσει ο Βασιλάκος. Είχε κερδίσει ο Κρίστοβιτς και σοβαρίσει για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Δέδες εκτελεί. Αποκρούει ο Αστράς. Θα απομακρύνει εκεί ο Κοστούλας. Ο Κοτούλας. Ο Κοτούλας λοιπόν απομακρύνει. Ο Αστράς απόκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Δέδες. Ο Κοτούλας λοιπόν απομάκρυνε την μπάλα. Εκτελέστηκε Παπαϊωάννου. Επιχειρεί το σούτ. Απόκρουση
όπως από τον Αστρά Μαυρέας με αντίπαλο τον Ουγκουντούρι. Πλάγιο για την ομάδα της Καλαμάτας. Αφήνει ο Βασιλόπουλος τον Παπαϊωάννου. Εκτέλεσε ο Παπαϊωάννου. Προσπαθεί και το... Δεν έχουμε γκολ. Ο Δημόπουλος η κεφαλιά. Ο Αστράς ήρωας. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Η ομάδα της Καλαμάτας δεν διεκδικεί την άνοδο που οι φίλαθλοι περίμεναν. Κοτούλας, η σέντρα από τον Κοτούλα, η κεφαλιά, η φαρμακερή κεφαλιά από τον Κόφα. Η μπάλα όμως θα περάσει ένα μέτρο από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Κοψαχίλη. Εκτέλεσε ο Δημόπλος στον Δέδε. Δέδες αλλάζει παιχνίδι προς τον Αντεμάρ. Μέσα σε μεγάλη περιοχή ο Αντεμάρ. Θα βγάλει τη σέντρα ο Δημόπουλος, η κεφαλιά, ο Αστράς, φοβερή απόκρουση. Ο Δημόπουλος, ο οποίος και αυτός κάνει πολύ καλό παιχνίδι, ο Χρήστος Δημόπουλος, αλλά ο Αστράς είναι αυτός που θα πει για άλλη μια φορά όχι στον center force στο σημερινό παιχνίδι της Καλαμάτας Χρήστο Δημόπουλο. Εκτελείται το corner από τον Ζάκα. Άσχημα χτυπημένο, Αστράς βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Η προσποίηση από τον Δέδε θα αποφύγει τον Καλόγυρο. Πάντα Δέδες. Μπαλιά στον Αντεμάρ. Η σέντρα που γίνεται. Το τράβηγμα, η μπάλα στο δοκάρι. Το τράβηγμα που έγινε εκεί από τον Δημόπουλο, προσπάθησε ο Λιμπερόπουλος. Η μπάλα θα βρει το δοκάρι της εστίας του Αστρά, βρει τον Λιμπερόπουλο. Τελικά η μπάλα αποκρούστηκε από τον Ρακιτζή. Ζάκας. Ζάκας θα κάνει την τρίπλα στον Οδέβε. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα. Το σούτ από τον Αντεμάρ. Στην κίνηση το σούτ από τον Αντεμάρ. Η μπάλα καταλήγει out. Καλή κίνηση από τον Βραζιλιάνο φορ της ομάδας της Καλαμάτας. Η μπάλα όμως θα καταλήξει out από την εστία του Αστρά. Και αυτή η φάση. Ρακιτζής. Νικοβιώτης απομακρύνει με το κεφάλι. Πλάγιο out από τον Μαυρέα. Κουντούρης έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Εκτελέστηκε, κέρδισε ο Ζάκας. Μπαλιά προς τον Δημόπουλο. Μπαίνει ο Δημόπουλος μέσα στην περιοχή. Πλασάρικος. 2-1 για την ομάδα της Καλαμάτας από τον Δημόπουλο στο 15ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Παλιά από τον Χιονά. Το διώξιμο της μπάλας. Χιονάς θα κερδίσει. Παλιά πολύ ωραία προς τον Ζάκα. Ζάκας με αντίπαλο τον Κοτούλα. Η σέντρα, Αντεμάρ θα κοντρολάρει. Τελευταία στιγμή ο Κουκούλιας. Νέο σούτα από τον Χιονά. Η κόντρα τελικά out. Πρέπει να πας. Η κόντρα που γίνεται εκεί από τον Κρίστοβιτς. Τελικά ο Κοψαχίλης στη γωνία του θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Κοψαχίλης θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα και βέβαια θα αφήσει να απομακρυνθούν οι παίκτες που να πάρουν θέση στον αγωνιστικό χώρο και τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαυρέας Χιονάς. Αυτός τον Παπαϊωάννου. Ζάκας. Δέδες. Στον Χιονά. Χιονάς από τη θέση του δεξί εξτρέμ. Προσπαθεί. Πάντα Χιονάς. Πάντα ο Χιονάς. Πολύ όμορφη η μπαλιά του Χιονάς. Θα κερδίσει ο Δέδες. Μπαλιά και το 3-1. Από τον Ζάκα.
3-1 για την ομάδα της Καλαμάτας. Συνδυάστηκαν άψογα οι παίκτες της Καλαμάτας σε αυτή τη φάση. Χιονάς Δέδες έπαιξαν πολύ όμορφα το 1-2. Η μπαλιά στον κενό χώρο του τελευταίου του Δέδε μετά τις προσποιήσεις του Χιονά. Δέδες στον κενό χώρο στον Ζάκα και τον γκολ για την ομάδα της Καλαμάτας. 3-1. Λοιπόν, προηγείται τώρα η ομάδα της Καλαμάτας, η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που έκανε τη σέντρα. Προσπαθούν τώρα να παίξουν το 1-2. Τελευταία στιγμή βγαίνει ο Ρακιτζής. Θα κόψει αυτό το συνδυασμό που προσπάθησαν να κάνουν παίχτες του Ολυμπιακού Βόλου. Η παλιά του Δημόπουλου όμως θα κοπεί εκεί από τον Καραμίχαλος. Ο Κρίστοβιτς θα πάρει, θα αποφύγει τον Κοψαχίλη. Θα πέσει τα πόδια τον Κοψαχίλη. Θα αποφύγει ο Κρίστοβιτς. Και τώρα η επέμβαση, ίσως υπήρχε και παράβαση. Τελικά έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, υπήρχε κάποια παράβαση ίσως εκεί από τον Κοψαχίλη. Τελικά από το ψάιτ, από τον Ζάκα. Αυτός προς τον Κοτούλα, Βασιλόπουλος. Ελέγχει και απομακρύνει. Παλιά τώρα προς τον Κοτούλα, μετά την παλιά του Καλόγυρου. Η κεφαλιά του Καραμίχαλου. Προσπάθησε εκεί ο Καραμίχαλος να πλασάρει τον Κοψαχίλη, μπαλά περάσει μισό μέτρο. Out από την εστία τροματοφύλακα της Καλαμάτας, τελειώνοντας έτσι και αυτή η φάση. Θα δούμε τώρα την επιθετική ενέργεια από την ομάδα της Καλαμάτας. Ο Δέδες θα βγάλει την παλιά προς τον Αντεμάρη και φαλιάζει. Γκολ από τον Αντεμάρη, το 4-1. Δημόπουλος, συγγνώμη Δέδες. Σύγκρινε προς τα πλάγια αριστερά. Ο Αλέκος ο Δέδες την κατάλληλη στιγμή έβγαλε τη σέντρα. Πιστός στο ραντεβού του ο Αντεμάρ. Η κεφαλιά λοιπόν, πιστός στο ραντεβού του με την μπάλα, στη σέντρα του Δέδε. Μετά την παλιά του Δημόπουλου, Δέδες λοιπόν σύγκρινε προς τα αριστερά. Έβγαλε τη σέντρα, πιστός στο ραντεβού ο Αντεμάρ, επαναλαμβάνω. Η κεφαλιά, το 4-1 για την ομάδα της Καλαμάτας του αγώνα. Θα αφήσει το πλεονέκτημα. Η παλιά τώρα προς τον Λιμπερόπουλο. Άντε ρε παιδάκι μου. Θα κερδίσει την μπάλα. Λιμπερόπουλος πάντα θα βγάλει την παλιά προς τον Αντεμάρ. Το σουτ. Ο Αστράς αποκούει με δεύτερη απόκρουση. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Μια καινούργια στιγμή. Και όλα αυτά ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά του αγώνα σε αυτό το σουτ που επιχείρησε ο Αντεμάρ. Δημόπουλο, δεν υπάρχει offside. Τελικά ο κύριος Παπανδρέου θα σηκώσει, θα σφυρίξει θα δώσει το offside. Τελικά όμως ο διαιτητής κύριος Γερόλυμος θα δώσει το τελευταίο σφύριγμα στο σημερινό παιχνίδι, όπου βρήκε την ομάδα της Καλαμάτας να κερδίζει την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με 4-1, με ένα σκορ που ο Ολυμπιακός Βόλου πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον στο πρώτο ημίχρονο, και μέχρι το 15ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, όπου δέχτηκε το δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα η ομάδα της Καλαμάτας πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε τον έλεγχο του αγώνα, κατάφερε λοιπόν να κάνει το 3-1 και το 4-1 στο τέλος, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στο σημερινό παιχνίδι και παίρνοντας έτσι λοιπόν τους τρεις πολύτιμους βαθμούς για την ομάδα της Καλαμάτας. Και φαίνεται ότι πολύ εύκολα η ομάδα της Καλαμάτας, εφόσον έχει στα 5 απομείνοντα παιχνίδια, 3 παιχνίδια εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, ενώ είναι πολύ πολύ δύσκολο για την ιστορική ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου να μείνει στην κατηγορία.